Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό ένθετο της εκπομπής, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα. Είμαι ο Σωκράτης Ιωακήμ, αρχισυντάκτης του Capital Today, το οποίο κυκλοφόρησε την Κυριακή, θα βρίσκεται από την Τετάρτη στα περίπτερα, με πλούσια θεματολογία. Στην σημερινή εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον Γενικό Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, τον κύριο Ζαχαρία Ιωαννίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα κυρίως του χειμερινού τουρισμού. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ιωαννίδη. Καλώς σας μεσημέρι. Καλή αρχή να ευχηθώ, κύριε Ακίμ, και κάθε επιτυχία στο ένθετο οικονομικό και τιμή μας που φιλοξενείτε και αναγνωρίζετε τον τουρισμό ως πρώτη στο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία, ο αριθμός των ξενοδοχείων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που παρέμειναν ανοιχτά την χειμερινή περίοδο ήταν σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου, 164 ξενοδοχεία σε σύγκριση με 142 πέρσι. Αντιλαμβάνομαι ότι σας ικανοποιεί απόλυτα αυτό το στοιχείο. Απόλυτα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά οπωσδήποτε είναι μια συνειδητοποιημένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ακριβώς σε αντιπαραβολή της, αν θέλετε, υποτονικής εικόνας και μηνυμάτων που έστειλε η οικονομική κρίση, ο τουριστικός τομέας έντεινε τις προσπάθειες και έχει φέρει αυτά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της σημαντικής αύξησης στις αφίξεις τουριστών κατά τη χειμερινή περίοδο, που είχε ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, την αύξηση του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων που παρέμειναν σε λειτουργία. Φυσικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή, έτσι αν μπορείτε να μας πείτε. Επιγραμματικά να πούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται και έχει επιτυχία τα τελευταία 2 χρόνια είναι πρώτιστα η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Η επιμήκυση σημαίνει να αρχίζουμε ή δυνατόν από τον Μάρτιο την τουριστική περίοδο και να ολοκληρώνουμε την περίοδο μέχρι και μέσα και τέλη Νοεμβρίου ακόμη. Αυτό δίνει όθηση και κίνητρο, αν θέλετε, όχι μόνο στις ξενοδοχειακές μονάδες να σκεφτούν την επιλογή να παραμείνουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια του ετούς, αλλά και στις αεροπορικές εταιρείες και τους διοργανωτές ταξιδίων να εντείνουν εκείνοι που διατηρούν και χειμερινά προγράμματα για την Κύπρο, αλλά και να αρχίσουν χειμερινά προγράμματα, τις λεγόμενες προσούρες για χειμερινές διακοπές, περιλαμβάνοντας και την Κύπρο στις επιλογές των Ευρωπαίων τουριστών. Και προβάλλουμε κυρίως θρησκευτικό τουρισμό. Τι έλεγα, τουρισμό είναι προβάλλουμε. Οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. Η ηλιοφάνεια που έχουμε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε ακριβώς να προσφέρουμε ιδιαίτερα στους τουρίστες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης την επιλογή να ξεχειμωνιάσουν κατά την Κυπριακή, ώστε σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες ηλιοφάνεια, αλλά και να γνωρίσουν την ποικιλόμορφη εμπειρία που μπορεί να τους προσφέρει η Κύπρος τόσο από τα ιστορικά μας μνημεία, τα θρησκευτικά μας μνημεία, ειδικά ενδιαφέροντα όπως πεζοδρομίες στα βουνά, αλλά και άλλες εξειδικευμένες μορφές όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και τώρα που μιλάμε, μεγάλος αριθμός ποδοσφαιρικών και άλλων ομάδων βρίσκονται στην Κύπρο είτε για προετοιμασία. Είναι από Ρωσία, σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, αντιλαμβάνομαι. Κεντρική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, Ρωσία κλπ. Ώστε ακριβώς να δίνουμε εκείνες τις ευκαιρίες για να μπορούν ξενοδοχειακές μονάδες να λειτουργούν με τουλάχιστον υποφερτές πληρότητες. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή περίοδο, με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις και τις κρατήσεις που γίνονται από τους μεγάλους tour operators του εξωτερικού, να αναμένουμε μια ακόμη καλύτερη χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι κύριοι δείχτες που καταδεικνύουν, αν θέλετε, την επιτυχία ή αποτυχία της τουριστικής χρονιάς, που είναι οι τουριστικές αφίξεις, τα έσοδα από τον τουρισμό και οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μας μονάδων, φαίνεται να οδηγούνται και φέτος με θετικό πρόσημο. Παρά την τεράστια αύξηση που είχαμε την περσινή χρονιά της τάξης του 20% στις τουριστικές μας αφίξεις, μιλούμε μισό εκατομμύριο επιπρόσθετα τους τουρίστες προσελκύσαμε πέρσι και φτάνοντας σχεδόν τα 3,2 εκατομμύρια τουρίστες πέρσι. Φέτος αναμένεται αύξηση και από Γερμανία. Ακριβώς. Οι κύριες αγορές τροφοδότες μας, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να συνεχίσει με θετικά πρόσημα, με ανωδική πορεία. Επίσης, το γειτονικό Ισραήλ, το οποίο εξελίσσεται σε μια πηγή τροφοδότης
που έχει και το πλεονέκτημα, θέλετε όχι μόνο λόγω της εγκύτητας να είμαστε και ο πιο ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός προορισμός. Φυσικά πάνε και στα καζίνο των κατεχομένων από το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, δεν μπορούμε να διαψεύσουμε και να το κρύψουμε, αλλά ο σημαντικότερο μεγάλος αριθμός των Ισραηλινών τουριστών μένουν στις ελεύθερες περιοχές. Σημαντική και μεγάλη αύξηση αναμένεται από την γερμανική αγορά που είχε υποτονικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια και με προγραμματισμό μάλιστα πτήσεων που προνοούν αύξηση της τάξης του 75% σε σχέση με πέρσι. Φυσικά χάσαμε τα τελευταία χρόνια αρκετό έδαφος από την γερμανική αγορά προς άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς και αναμένουμε θεαματική ανάκαμψη από την Γερμανία. Τώρα, εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου, αντιλαμβάνομαι κάποια ξενοδοχεία επεκτείνονται, ανακαινίζονται, έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα και δεν είναι μόνο τώρα που συμβαίνει, είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια που βλέπουμε ότι αρκετές μονάδες έχουν προτεραιότητα ακριβώς να αναβαθμίζουν και εξυγχρονίζουν τις ξενοδοχειακές υποδομές και το φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων που προσφέρουν, με αποτέλεσμα να έχουν επενδυθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια πέραν των 450 εκατομμυρίων ευρώ από τα ξενοδοχεία μας σε εξυγχρονισμούς, αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις. Πέραν των 450 εκατομμυρίων. Βεβαίως, 450 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί τα τελευταία 3 χρόνια σε ανακαινήσεις, αναβαθμίσεις και εξυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μας μονάδων. Και έτσι βλέπουμε και κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο αρκετά μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων να κάνει αυτές τις ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις, αλλά και ορισμένα να προχωρούν με επέκταση της δυναμικότητας τους σε κλίνες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις για δωμάτια από τους διοργανωτές ταξιδίων. Διότι μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα εσύ και ένα σχόλιο για το θέμα της παραξενοδοχείας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ωστόσο, κάποιοι ενδεχομένως να το θεωρούν και αναγκαίο, υπό την άποψη ότι αν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τουριστών, ενδεχομένως τα κυπριακά ξενοδοχεία να μην είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Κατ' εμάς είναι θέμα πρώτιστα αρχής. Δεν μπορείς σε μια ευνομούμενη πολιτεία να ζητείς και πολύ σωστά να ζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, η ΔΕΚΟΤ λέγεται με τις επιθεωρήσεις, οι υγειονομικές υπηρεσίες, η πυροσβεστική υπηρεσία για την πυρασφάλεια και η Υπουργείο Υγείας με τις επιθεωρήσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και από τα αδιούχα τουριστικά καταλήμματα και ταυτόχρονα αυτά τα καταλήμματα που προβαίνουν σε αυτές τις αναγκαίες υπηρεσίες και ασφαλιστικές δικλείδες, αν θέλετε, που θα παρέχουν άρτια εξυπηρέτηση και ασφαλείς συνθήκες διαμονής στα καταλήμματα μας, να τους ανταγωνίζονται αθέμητα η λεγόμενη παραξενοδοχεία ή εγώ, εσείς, οποιοσδήποτε έχει ένα διαμέρισμα ή ένα εξοχικό, να το εμπορεύεται μέσω διαδικτύου και να διατρέχουμε τον κίνδυνο, χωρίς να έχουν όλες αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν τα αδιούχα τουριστικά καταλήμματα, ο τουρίστας που θα επιλέξει μέσω διαδικτύου, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, παγκόσμιο φαινόμενο, μέσω Airbnb και άλλων booking engines το λεγόμενο, να κάνουν κρατήσεις σε αυτά τα μη εξουσιοδοτημένα και αδιούχα καταλήμματα. Αυτό πρέπει να τεθεί ένα φραγμός, ώστε τουλάχιστον να μπουν σε ένα μητρό, να εγγράφονται και να υφίστανται τις φορολογίες και τα τέλη που οφείλουν να δίδουν. Διότι σαν να συντηρούμε και διονύζουμε μια μαύρη οικονομία. Ωραία. Είναι εις βάρος και των κρατικών εσόδων. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Στο σημείο αυτό, ο φίλοι τηλεθεατές, έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό ένθετο.